Παραμένουμε κυρίε και κύριοι σε ειδήσει από το διεθνή χώρο. Αντιόπιση του τυρίου. Είχαμε μια προσφορά από την Τουρκία στην Αντζελίνα Ζολή. Ναι, εκτό λοιπόν από τι ευχέ του για γρήγορη και καλή ανάρρωση, οι Τούρκοι έστειλαν στην Αντζελίνα Ζολή και Βερίκοκα μετά την επέμβαση τη διπλή μα εκτομή στην οποία υπευλήθη. Γιατί, όπω δήλωσε Τούρκο βουλευτή του κυβερνώντο κόμματο, ο οποίο εκλέγεται στην περιφέρεια τη Μαλάτια, που είναι γνωστή για τα Βερίκοκά τη, τα Βερίκοκα βοηθούν στη μείωση του κινδύνου των πολλών προβλημάτων τη υγεία, όπω ο καρκίνο, η πατική ανεπάρκεια και οι καρδιακέ προσβολέ. Γι' αυτό και εμεί στείλαμε στην Αντζελίδα Βερίκοκα μαζί με τι καλύτερε ευχέ μα. Μια χαρά διαφήμιση. Έτσι, νομίζω. Έξυπνη κίνηση. Για τα Βερίκοκα, ναι. Έτσι. Και να πάμε στι κάνε, λοιπόν, όπου ο Μάικλ Ντάγκλα, που βρίσκεται εκεί για την πρεμιέρα τη νέα του ταινία, είπε ότι είμαι πολύ περήφανο για τη σύζυγό μου και αυτό γιατί η Κάθριν Ζέτα Τζόουν βγήκε από την κλινική όπου είχε εισαχθεί σχεδόν πριν ένα μήνα προληπτικά εξαιτία τη διπολική διαταραχή. Είναι μια ασθένεια με έντονε ψυχολογικέ μεταπτώσει που κυμαίνονται ανάμεσα στην κατάθλιψη και την μανία. Πριν, δύο, πριν από δύο χρόνια η Στάρ νοσηλεύτηκε για πρώτη φορά σε ψυχιατρική κλινική στο Κονέκτη. ήταν μια δύσκολη περίοδο τότε, Λένη, κατά την οποία και ο Μάικλ Ντάγκλα έδινε μάχη με τον καρκίνο στον λαιμό, αν θυμάσαι καλά. Φαίνεται ότι το πολεμάει η Κάθριν Ζέτα Τζόμ και μάλιστα ο σύζυγό Έχουν της, και δύο παιδάκια, αν δεν κάνω λάθο. Ακριβώ δύο αγορά και είπε ο σύζυγό τη ότι είναι παράδειγμα προ μίμηση για το θάρρο με το οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση και για όσου έχουν την ίδια υποφέρουν από το ίδιο πράγμα και πρέπει και αυτοί να μην τρέπονται και να το αντιμετωπίσουν με θάρρο. Μαθα σε Ευχαριστώ πολύ.